Η Νάντια Φοντάνα, που το πραγματικό της όνομα είναι Κορνιλία Μακρίδου, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 4 Δεκεμβρίου του 1944. Ο πατέρας της κατάγονταν από το Κάιρο και η μητέρα της από την Κωνσταντινούπολη. Σε νηπιακή ηλικία άρχισε σπουδές στο χορό. Στα 14, ο Γιάννης Φλερή και η Λίντα Άλμα ανακάλυψαν το ταλέντο της και της πρότειναν την πρώτη της δουλειά στο Μετροπόλιταν. Στη συνέχεια, η Νάντια Φοντάνα συνεργάστηκε με εξαίρετους χορογράφους όπως ο Μανώλης Καστρινός και ο Τάκης Βαρλάμος. Το 1965 συναντήθηκε με τον Φώτη Μεταξόπουλο στο κέντρο Παλιά Αθήνα, όπου εμφανίζονταν μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μουζάκης και ο Γιάννης Βογιατζής. Λέγεται ότι υπήρξε η 14η στη σειρά παρτενέρ που δοκίμασε ο Μεταξόπουλος μέχρι να κατασταλάξει σε εκείνη. Τη βάφτισε Φοντάνα και το 1970 την παντρεύτηκε. Από εκείνη τη χρονιά μέχρι το 1980 που χώρισαν, το θρυλικό ντουέτο Μεταξόπουλος-Φοντάνα θα εμφανιστεί στις πιο μεγάλες σκηνές και πίστες της Αθήνας, γράφοντας τη δική του λαμπρή ιστορία. Στο σινεμά και τα νυχτερινά κέντρα, ο Μεταξόπουλος και η Φοντάνα συνεργάστηκαν με τα μεγαλύτερα ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου, όπως η Μαρινέλα, ο Γρηγόρης Πιθικότζης, ο Γιώργος Καραμπεσίνης, η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο Σωτήρης Μουστάκας και πολλοί άλλοι. Ένας ακόμη σημαντικός άντρας στη ζωή της ήταν ο πρώην βουλευτής Γιώργος Λιάνης, τον οποίο η ίδια αποκαλούσε ψυχούλα. Όμως η θρυλική χορεύτρια τα τελευταία χρόνια έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, τόσο οικονομικά όσο και με την υγεία της. Πριν από χρόνια έκλεισε το πρακτορείο Προπό, το οποίο είχε ανοίξει πριν από 15 χρόνια, ύστερα από χρέη βουνό που τους δημιούργησαν κακοί συνεργάτες. Μάλιστα αναγκάστηκε για να ξεχρεώσει να πουλήσει το σπίτι της. Μοναδική ανάσα της, λιγοστή τιμητική σύνταξη που παίρνει. Ο Φώτης Μεταξόπουλος μίλησε για εκείνη σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα σε εβδομαδιαίο περιοδικό και είπε: «Δυστυχώς έπαθε μια μεγάλη ζημιά. Πριν κάποια χρόνια πήγε να κάνει κάτι επεμβάσεις στα ισχύα της και άφησε στο πρακτορείο της Προπό έναν Αλβανό, ο οποίος της έπαιξε 100.000 ευρώ και την άφησε στο χρέος. Για να ξεχρεώσει, πούλησε και το σπίτι που της είχα πάρει και καταστράφηκε. Πια δεν μπορεί να περπατήσει και έχει πρόβλημα με τα μάτια της. Όπως και εγώ βλέπω τα 4 δέκατα της όρασής μου, αλλά δεν με νοιάζει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν καθόλου».